Τώρα παρακολουθήστε σε απευθείας δορυφορική σύνδεση το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Resilicious TV. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο που δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Τα γνωρίζουμε όλα. Είμαστε πανταχού παρόν, παντού. Big Brother, τι είπα τώρα, δεν πειράζει. Πάμε στο πρώτο μας βίντεο. Να μπει μέσα ο επόμενος, μπήκα την αίρη μου, μπράβο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Το όνομά σου, παιδί μου? Λέγομαι Κώστας Καραβλήμας. Καραβλήμας, ωραία, ναι. Αυτό θα το δούμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα με τις προφορικές εξετάσεις. Λοιπόν, πρώτον, ακούς την αίρη μου. Ποιος νικήθηκε στο Βατερλό? Στο Βατερλό νικήθηκε ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Μπράβο, νεάρε μου, μπράβο, μπράβο. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξής. Πότε έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολεως? Η άλωση της Κωνσταντινούπολεως έγινε το 1453. Μπράβο, νεάρε μου, μπράβο, συγχαρητήρια. Είσαι πολύ διαβαστερό παιδί, φαίνεται. Μία τελευταία ερώτηση. Ναι. Υπάρχει ζωή στον Άρη? Οι επιστήμονες το μελετούν. Μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Σε πληροφορώ ότι πέρασες. Μπορείς να φύγεις. Και φώναξέ μου τον επόμενο, σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ. Μπράβο, παιδί μου. Περίμενε. Πες μου. Ξέρεις ποιες είναι οι απαντήσεις? Για πες. Είναι Ναπολέον Βοναπάρτης. Ναπολέον Βοναπάρτης. 1453. Και οι επιστήμονες το μελετούν. Οι επιστήμονες το μελετούν. Ναι, ναι, αυτά θα απαντήσεις ό,τι σε ερωτήσεις, εντάξει. Οι επιστήμονες το μελετούν. Ναι, ναι, και θα περάσεις, εντάξει. Αντάξει. Ευχαριστώ, ρε φίλε, ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδί μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξεκινάμε με τις προφορικές ερωτάσεις, εντάχει. Πώς λέγεσαι, παιδί μου? Ναπολέον Βοναπάρτης. Πότε γεννήθηκες? Το 1453. Καλά, είσαι βλαμμένο. Οι επιστήμονες το μελετούν. Εδώ πάλι, κυρίες και κύριοι, και όπως σας είπα πριν, εδώ δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Και σε αυτό το πράγμα θα μας βοηθήσει ο μεγάλος μας ρεπόρτερ, ο Σούλης Ρουφιανίδης. Γεια σου, Σούλη. Γεια σου, Μάκη. Τι νέα μας έχει σήμερα? Σήμερα σου έχω φοβερά νέα. Πρώτο, άκου λίγο. Για πες. Ο Μπάμπης από τη Ροή. Ξέρεις τι έμαθα? Τι? Με ποια τα έχει? Με ποια? Με τη Σούζη από το μάρκετι. Σούπαρε! Ναι, ρε, σε. Σούπαρε! Το μα... Και τι άλλο? Για πες. Ο Σπύρος, ο κάμεραμάν. Με ποια τα έχει? Με ποια τα έχει? Με τη Μαρία τη δημοσιογράφη. Και καλά κάνω ότι δεν τα έχουν, αλλά εγώ ξέρω. Α, κάνω ότι δεν τα έχουν, ναι. Για πες για άλλο, άλλο. Η γυναίκα σου. Ναι. Ξέρεις με ποιον τα έχει? Με ποιον? Με το διευθυντή. Με το διευθυντή αυτό. Τι είπες? Τι είπα? Τώρα, τι είπες? Τι είπα? Κάτι είπες τώρα. Είπα ότι η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί. Σήμερα εγώ θα την αυξήσω περισσότερο. Λουράκια, ζωοτροφές, γατάκια, καναρινάκια, σκυλάκια. Καλέ, μ' αρέσει αυτό το μέρος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι θα θέλατε? Αφού ήρθα σε αυτό το μέρος, ξέρετε τι θέλω. Ένα πουλί. Πουλί? Πουλιά να θέλετε. Έχουμε μικρά, μεσαία, μεγάλα. Έχουμε καναρίνια, παπαγάλους. Κοράκια! Κοράκια! Αυτά συνήθως τα παίρνουν οι νεκροθάφτες. Όχι από εδώ, δεν θέλω κοράκια. Λοιπόν, τι θα θέλατε, κοιτάξτε. Ένα λεπτό να ψάξω. Βεβαίως. Αυτό!
Θα ήθελα αυτό το πουλί που τραγουδάει πολύ όμορφα. Ξέρετε, κυρία μου, αυτό το πουλί πάει πακέτο με το διπλανό πουλί και τα δύο μαζί κάνουν 150 ευρώ. 150 ευρώ? Δεν θέλω 150 ευρώ. Εγώ θέλω το πουλάκι που κελαϊδάει πολύ όμορφα. Σίγουρα, αλλά το διπλανό γράφει τα τραγούδια. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Το αυτοκίνητο με πινακίδα ΖΚ όμικρον 9877 εμποδίζει. Τι κάνετε, Τάσο, τι γίνεται, όλα καλά, βολευτήκατε? Σούλα, λουλούδια, εντάξει, μπουκαλάκι, τα έχουμε όλα. Γιάννη, τι γίνεται, λεβέντη μου? Όλα καλά, ναι, ναι, καλώς ήρθατε στο μαγαζί μας. Σούλα! Α, δεν είσαι Σούλα, συγγνώμη, σε μπέρδεψα, δεν βλέπω καλά. Κυρίες και κύριοι, θα σου πούμε ένα τραγούδι το οποίο με πήρε 10 εβδομάδες να το γράψω. Το έγραψα ύστερα από πολύ πόνο, ύστερα από πολύ ταλαιπωρία και το αφιερώνω στον αγαπημένο μας, πολύ αγαπημένο μας Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Πάμε! Πάμε! Κόψε τους μισθούς, κόψε, κόψε τις συντάξεις, κόψε, κόψε το τσιγάρο, κόψε, κόψε ό,τι βρεις, κόψε, κόψε τους μισθούς, κόψε, κόψε το τσιγάρο, κόψε, 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 θα πεθάνουμε απόψε. Κόψε τους μισθούς, κόψε, κόψε τις συντάξεις, κόψε, κόψε το τσιγάρο, κόψε, κόψε ό,τι βρεις, κόψε, κόψε, θα πεθάνουμε απόψε, κόψε, θα πεθάνουμε απόψε. Αυτό ήταν το τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ήταν αφιερωμένο σε όλους σας. Ξέρω ότι όλους κάτι σας έχουν κόψει και όλοι περνάτε δύσκολα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Μην ξεχάσετε να πληρώσετε. Μπρουκάμα το βγάζουμε κι εμείς. Εδώ, η ορχήστρα. Άντε. I wanna see you dancing.